Η τέχνη της χαράς. Δύο λόγια, ας μην τα αποκαλύψουμε βεβαίως και όλα για τους αναγνώστες που πρόκειται να το δουν και να το πάρουν στα χέρια τους. Και να θέλαμε, δεν θα μας έκαναν τουλάχιστον 2-8 ώρα για να πούμε τα πρώτα λίγα. Λοιπόν, τι διαπραγματεύεται, σε τι έχεις αφιερωθεί? Η τέχνη της χαράς είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο αυτοβοήθειας που εκδίδεται στα ελληνικά, δεν είναι δηλαδή μεταφρασμένο, γιατί συνήθως αυτή η μεγάλη κατηγορία υπάρχει στην Αμερική με Αμερικανούς συγγραφείς κτλ. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μυθιστόρημα και είναι το αλφαβητάρι της χαράς. Είναι πάρα πολύ χρηστικό, είναι ένα παραμύθι για μεγάλους. Δηλαδή είναι μικρό, απλό, εύκολο, χρηστικό. Οι αναγνώστες μέχρι στιγμής, γιατί ήδη είναι 5-6 μήνες στα βιβλιοπωλεία, μου λένε παντού όπου και αν πάω ότι είναι σε κατάσταση ετοιμότητας το βιβλίο. Δηλαδή το διαβάζουν και κανείς δεν το έχει βάλει βιβλιοθήκη. Είναι μεταξύ αυτοκινήτου, τσάντας, κομωδίνου, κρεβατιού. Μάλιστα. Διαπάν ενδεχόμενο που λέει και η διαφήμιση. Mm-hmm. Οπότε αυτό δείχνει κάτι. Είναι ένα αλφαβητάρι. Ναι. Έχω διαλέξει επίτηδες λέξεις με αρνητική ενέργεια. Δηλαδή οι λέξεις που μας ταλαιπωρούν κάθε μέρα. Πίεση, θυμός, άγχος, θλίψη, απώλεια, τέτοιες έννοιες. Πολύ λίγες καλές λέξεις και οι περισσότερες είναι λέξεις που μας ταλαιπωρούν. Και από κάτω με ένα μότο, με ένα τσιτάτο όπως λέγεται στην αργό, με λίγα λόγια δηλαδή, κάνουμε την αρνητική ερμηνεία της κάθε λέξης και την επιρροή την αρνητική σε θετικό. Πώς το γυρνάς, είναι πώς το βλέπεις αλλιώς. Το βιβλίο λέει στην αρχή ότι δεν είναι τι βλέπεις, αλλά πώς το βλέπεις. Δες το αλλιώς, δηλαδή. Mm-hmm. Εκεί βασίζεται το βιβλίο, ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι μέρες και οι τελευταίοι μήνες, για να μην πούμε και τα τελευταία χρόνια βεβαίως, είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα για όλους τους Έλληνες. Ναι, εδώ και μια δεκαετία. Θεωρείς, από 8 χρόνια και πάνω, εννοείται. Λοιπόν, οι ψυχολόγοι βεβαίως βλέπουν πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά άλλωστε. Ο καθένας που δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να επισκεφτεί ψυχολόγο έχει ήδη πάει και έχει ήδη πάρει συμβουλές. Τώρα, θεωρείς ότι ένα βιβλίο μπορεί να είναι ικανό ώστε να φέρει αυτή τη θετική σκέψη, αυτή τη θετική ενέργεια που χρειαζόμαστε? Φυσικά, και θα σου πω γιατί γι' αυτό και το έγραψα. Mm-hmm. Γιατί λέω στην εισαγωγή ότι βασικά η πρώτη αηδιάζουσα περίπτωση, όχι ιδιάζουσα, αηδιάζουσα, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, ήμουν εγώ. Το βιβλίο γράφτηκε για δύο λόγους. Πρώτον, για να κάνω την αυτοθεραπεία μου, δηλαδή να ψαχτώ εγώ να δω τι γίνεται, πώς μπορώ να το ισιώσω, αν μπορώ, γιατί εγώ ήσα και 10 χρόνια το αδιανόητο, το one-off που λένε, το ένα μοναδικό στον κόσμο, που είναι και το θέμα του επόμενου βιβλίου, οπότε με ρωτήσεις να σου πω τι είναι αυτό. Αληθινή ιστορία όμως. Οπότε το ξεκίνησα πρώτον για να βοηθηθώ εγώ, γιατί δεν μπορούσα να πάω σε ψυχολόγους λόγω οικονομικών προβλημάτων. Mm-hmm. Αλλιώς θα είχα πάει. Και φυσικά και πρέπει να πηγαίνουμε. Γιατί όταν πονάει η ψυχή, πηγαίνει στον ειδικό γιατρό. Mm-hmm. Λέγεται ψυχολόγος. Μπάς περιπτώσει. Εγώ λοιπόν έκατα μόνη μου και βασανίστηκα, να σου το πω έτσι. Βουρλίστηκα, αν θέλεις. Αυτή είναι η πιο κανονική λέξη για μένα. Και άρχισα να βλέπω αποτέλεσμα σιγά σιγά. Με πολλή πειθαρχία, με πολύ συγκέντρωση κτλ. Και μετά είπα ότι αφού μπόρεσα εγώ και το έκανα, που είχα ας πούμε ένα διαρκές πένθος 10 χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί ο καθένας. Και μπορεί και κάποιος που έχει εξίσου σοβαρά προβλήματα, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω το πιο σοβαρό πρόβλημα πάνω στη γη. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και πιο σοβαρά. Αλλά είναι οι δύο λόγοι που έγραψα το βιβλίο. Φυσικά και ένα βιβλίο όταν είναι όταν είναι στοχευμένο, να σου το πω έτσι ακριβώς, αυτή είναι η λέξη, όταν είναι στοχευμένο και απλό και κατανοητό, γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία, όταν είναι δηλαδή εύπεπτο, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα παραμύθι για μεγάλους, φυσικά και μπορεί να βοηθήσει και όχι μπορεί, έχει βοηθήσει στους 6 μήνες το βιβλίο που είναι best seller, δεν είναι τυχαίο, γι' αυτό το λόγο είναι.
Γιατί έχει βοηθήσει και πηγαίνει από στόμα σε στόμα. Mm-hmm. Δηλαδή το παίρνει το παίρνουν από στόμα σε στόμα. Δηλαδή μου κάνει καλό, πάρτο. Μου κάνει καλό, πάρτο. Γιατί δεν είναι, Γεωργία μου, μυθιστόρημα που να πει ο άλλος, α, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, έχει ωραία πλοκή. Είναι ένα ωραίο story, πάρτο. Αυτό δεν έχει πλοκή. Αυτό η πλοκή του είναι να ξεμπλέξουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πλοκή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου έκανε εντύπωση αυτό που πες λίγο νωρίτερα, ότι για οικονομικούς λόγους δεν επισκέφτηκες ψυχολόγο. Αντιθέτως, προσπάθησες να το πολεμήσεις μόνος αυτό, το οποίο σε κατέτρωγε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ναι. Οπότε αυτό δεν το είχα άλλη επιλογή. Ήμουν πολύ οριακά, γιατί είχα άλλες προτεραιότητες επιβίωσης. Ναι. Δηλαδή, τα οικονομικά μου ήταν στοχευμένα στο να. Γιατί ζούσα το αδιανόητο, δεν ήταν ένα κανονικό. Καταλαβες. Οπότε ακόμη και αυτά τα τότε, εκείνη την εποχή, τα 70, 60, 80 ευρώ στη συνεδρία, δεν είχα την πολυτέλεια. Ναι. Καταλαβες. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος το έχει το πρόβλημα αυτό. Πάρα πολύ. Ναι. Και καταρχάς ήμουν και καταθλιπτική για πάρα πολλά χρόνια και θλιμμένη και θυμωμένη και πιεσμένη και χίλια δυο. Τι να σου πω τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να πούμε και πολλά περισσότερα και από κοντά το απόγευμα, βεβαίως στις 7.30 στο βιβλιοπωλείο Πλαίσιο. Ναι. Θα μιλήσεις με το κοινό, θα τους πεις πολλά περισσότερα βεβαίως. Έχω για όλα ξανάρθει αυτά. Και μου έχει μείνει αξέχαστη η ομιλία που είχαμε κάνει για το Μακιαβέλη. Γιατί εντάξει, εγώ κάνω παρείστικα πράγματα, σαν group therapy, ομαδικές συνεδρίες. Δεν κάνω ομιλίες βαρετές, γιατί καταρχήν δεν θα ερχόμουν ούτε εγώ στη δικιά μου. Βαριέμαι πάρα πολύ όλα αυτά. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά έχω κάνει μέχρι στιγμής πάνω από 80 σε όλη την Ελλάδα και ξέρω πολύ καλά. Έχω δείγμα γραφής καλό. Το σίγουρο είναι ότι το βράδυ έχουμε δουλειές, κορίτσια. Δηλαδή θα γελάσουμε. Αυτή είναι η πιο σοβαρή δουλειά που έχουμε. Επιπέροχο αυτό το μήνυμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό είναι, πίστεψέ με, Γεωργία μου, είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι η ανάσα της ζωής. Η ανάσα της ζωής λέγεται χαρά. Αυτή είναι η ανάσα της ζωής. Αν δεν την παίρνουμε, θα πνιγούμε.